Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Είμαι ο Μάικιου και αυτά είναι τα Viral News. Με τεράστια επιτυχία συνεχίζεται η καμπάνια για την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο τηλεοπτικό στάρ, βιβλιοπόλη και part-time βουλευτή παρουσίασε το πρώτο του διαφημιστικό σποτ μπαίνοντα δυναμικά έτσι στην προεκλογική μάχη που δεν απασχολεί ούτε τα Λάχανα. Το νέο σποτ ξεκινάει με ένα νεαρό ζευγάρι να παρακολουθεί τηλεόραση με αγωνία. Οπα, διόρθωση. Ο άντρα έχει το νου του στην τηλεόραση και η γυναίκα στα social media ταυτόχρονα. Τι γίνεται, ανακοινώνεται νέο δημοψήφισμα, γίνεται διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία, εισβάλλουν οι τσιτάρι στη Νέα Υόρκη. Χειρότερο. Ο Άδωνη ακόμα δεν έχει μαζέψει τι απαραίτητε υπογραφέ για την υποψηφιότητα. Και ο χρόνο κυλάει. Το κάθε λεπτό είναι πολύτιμο. Σε τι αριθμό είσαι, Άδωνη, ε, είμαι πάνω από 45. Σιγά, Άδωνη. Ο Σπαλιάρας είναι ήδη στις 4.000. Και ξαφνικά, εκεί που ο Έντουαρτ Σνόντεν ετοιμάζεται να κάνει νέες αποκαλύψεις για τη CIA, πιο Σνόντεν! Εδώ μαζεύει τζίφρες ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, αγάπη μου, και λικ! Τις βρήκε! Της βρήκε! Της βρήκε! Της βρήκε! Της βρήκε! βρήκε. Ο Άδωνη Γεωργιάδη μπαίνει στα γραφεία τη Νουδού με πιο κοριτσίστικο τρέξιμο και από το Στίβεν Σιγκάλ και το ζευγάρι μα πανηγυρίζει σε αργή κίνηση. Άκυρο το διαζύγιο γυναίκα. Χρωστάμε 8.000 ένφια και δεν μου σηκώνεται εδώ και τρει μήνε. Αλλά ο Άδωνη τη βρήκε. Επιτέλους αυτή η οικογένεια θα διάσπρει μέρα. Αλλά τι είναι μια προεκλογική καμπάνια χωρί περιοδία. Ο Άδωνη, προκειμένου να εξασφαλίσει την ψήφο και τη τελευταία γιαγιά που έχει κορνιζωμένο τον κοκό πάνω από τον τζάκι, έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα. Εμπνευσμένο από αντίστοιχε εκστρατείε του Ομπάμα και τη Χίλαρη, ο Άδωνη επιστράτευσε δικό του λεωφορείο Παύλα Κέντρο Ελέγχου, ούτω ώστε να σχεδιάζει την επόμενη του κίνηση όσο είναι σε κίνηση. Επιτέλου, λίγο άρωμα εξωτερικού στι προεκλογικέ εκστρατείε μα. Ένα καστομαρισμένο λεωφορείο προσδίδει τεράστιο κύριο στον υποψήφιο. Δείτε για παράδειγμα το λεωφορείο του Ομπάμα. Εργαλείο. Ωραία, δείξε τώρα και του Άδωνη. Εντάξει, μπορεί να μοιάζει με την τροχοβίλα του Οκανά που μοιράζει καθαρέ ενέσει τους ναρκωμανεί στην ομόνια, αλλά είναι μια αρχή. Άδωνη, τα viral news στηρίζουν και εσένα και την τροχοβίλα σου. Και αν δεν κάτσει η Προεδρία, εντάξει, μπορεί να τη χρησιμοποιείς για να πουλά κανένα βρώμικο. Κανεί δεν χάνεται. Και Α περάσουμε σε μία είδηση από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, μετά τα συχνά τραγικά περιστατικά με πυροβολισμού σε Αμερικάνικα σχολεία και πανεπιστήμια, η πολιτεία του Τέξα αποφάσισε επιτέλου να πάρει κάποια σωστά μέτρα. Από τον Αύγουστο του 2016, θα τεθεί υπολειτουργία νέο νόμο, ο οποίο απαγορεύει αυστηρά στους φοιτητέ να κυκλοφορούν εντό του Πανεπιστημίου με, δον... με δονητές. Οκ. Okay. Ε, ταυτόχρονα ο νόμο δίνει το δικαίωμα σε όσου έχουν άδεια οπλοκατοχή να κουβαλάνε στη σχολή του ο... το όπλο του. Οκ. Okay. Μέρικα. Αντιδρώντα σε αυτά τα παράδοξα μέτρα, ομάδα φοιτητών του Τέξα θα προχωρήσει σε μια πρωτότυπη διαμαρτυρία όπου οι συμμετέχοντε θα μπουν στο πανεπιστήμιο έχοντα δεμένο στην τσάντα του ένα δονητή. Όπω δηλώνει η οργανώτρια τη διαδήλωση Τζέσικα Τζίν. Οι δονητέ βγάζουν στην επιφάνεια βαθύτερα θέματα που σχετίζονται με τα όπλα. Α, όχι, όχι, διαφωνώ. Καταρχήν, το θέμα τη οπλοκατοχή στην Αμερική το έχει ήδη λύσει ο Μάικλ Μουρ εδώ και 15 χρόνια. Με τον κλασικό τρόπο που λύνουν οι ακτιβιστέ προβλήματα. Γύρισε ένα ντοκιμαντέρ. Πάρτα κατεστημένο. Δεύτερον, τα όπλα στο πανεπιστήμιο είναι εξαιρετική ιδέα. Ξέρετε πόσε φορές με είχε κόψει ηλεκτρομαγνητισμό δύο καθηγητή μου στο Πολυτεχνείο. Έπρεπε να είμαστε στο Τέξα Παπαδόπουλε, να σου λέγα εγώ. Παλιό καρκινιχτικό. Πάλι 4 ευρώ μήλο. Πάλι 4 κολιάρια. Σπιτιού. Με συγχωρείτε. Η πολιτεία προειδοποιεί του φοιτητέ ότι οι δονητέ εντό του Πανεπιστημίου προσβάλλουν τη δημόσια εδώ και απειλεί με πρόστιμο 500 δολαρίων όποιον πιαστεί με δονητή στην κατοχή. Ρε και με δονητή σε σκοτώνω, Παπαδόπουλε! Ακούζε ρε αρχή! Μαχαρά! Ντάφο που σε θ. συγχωρείτε. Η δεσπινή Τζιν παρόλα αυτά δηλώνει αισιόδοξη συμπληρώνοντα. Οι δονητέ θα καταδείξουν την αυνανιστική φύση τη εξουσία που αντλούν οι άνθρωποι από την κατοχή όπλων. Ναι, ναι, αγάπη μου, γιατί ο παλαβό τεξανό βλάχο που μένει σε ένα τροχόσπιτο στο βάλτο και γυαλίζει το M16 την ώρα που πηδάει την κόρη του, αυτό χρειάζεται για να αλλάξει γνώμη. Διακριτικού συμβολισμού για τα φροηδικά του κόμπλεξ. Και παραμένουμε στα διεθνή. Το βραβείο του χειρότερου επιχειρηματία στον κόσμο θα παραλάβει εντό των ημερών ο διευθυντή τη φαρμακοβιομηχανία Turing, Μάρτιν Σκρέλι, ο 32χρονο πρώην χρηματιστή, ήρθε στα φώτα τη δημοσιότητα όταν αποφάσισε να αυξήσει ραγδαία την τιμή του φάρμακου Νταραπρίμ. Το εν λόγω χάπι είχε κόστο 1 δολάριο και τιμή πώληση 17 δολάρια. Εντάξει, παιδιά, όταν πληρώνει ένα χάπι, να ξέρετε, δεν πληρώνει τα υλικά, πληρώνει τα 10 και 15 χρόνια έρευνα γύρω από το χάπι. Μία κοστολόγηση από 1 δολάριο στα 17 είναι απόλυτα λογική. Αλλά ο Μάρτιν Σκρέλι παίρνει τη λογική, την πάει στο δωμάτιο πόνου του και τη μαστιγώνει μέχρι να φωνάξει μπλε δελφίνη, μπλε δελφίνη εκτόξευσε την τιμή του φάρμακου στα 750 δολάρια το χαπάκι. Ούτε η ροήνη του Mick Jagger δεν έχει τόσο. Το έκανε για να καλύψει το κόστο τη έρευνα. Νοπ! Nope. Το Νταραπρίμ είναι 75 χρονών φάρμακο. Επαναλαμβάνω. Ο τύπο αύξησε 55 φορέ πάνω την τιμή ενό φάρμακου 75 χρόνων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπολογισμού του Viral News, αυτό σημαίνει ότι μια τυπική θεραπεία 8 εβδομάδων κοστίζει συνολικά όσο αυτό το υποβρύχιο. Μακάρι να κάναμε πλάκα. Ο Σκρέλι με δήλωσή του στους New York Times υπερασπίστηκε αυτή την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω χάπι έχει ελάχιστη κατανάλωση και δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ πια. Και έχει δίκιο. Τι θεραπεύει τον Ταραπρίμ? Τοξοπλάσμωση και ελονοσία, ιδιαίτερα σε ασθενείς με AIDS και καρκινοπαθείς που κάνουν χημειοθεραπεία. Μικροπράγματα. Ο Σκρέλ έχει να κάψει δύο ορφανοτροφία και να στραγγαλίσει 8 κουταβάκια μόνο σήμερα. Ο άνθρωπος έχει και δουλειέ. και εσεί του τρώτε χρόνο με το AIDS και τον καρκίνο σας. Για κάποιο μυστήριο λόγο ακολούθησε επικό κράξιμο στα social media, όπου ακόμα και η υποψήφια πρόεδρο Χίλαρη Κλίντον πήρε θέση κατά του επιχειρηματία. Αλλά ο Σκρέλι δεν άφησε τι κακέ γλώσσε να το φαρμακώσουν και μείωσε άμεσα την τιμή του χαπιού στα παλιά επίπεδα. Σάικ! Είσαι σοβαρό, αγόρι μου! Λε ένα αλφα αρσενικό με αρχίδια καμπαναριό όπω ο Μάρτιν ο Σκρέλι να υποχωρήσει. Όχι βέβαια. Ανταυτού απάντησε στου κράχτε με όλη την αξιοπρέπεια ενό 15χρονου στο προάβλιο. Πώ τα του έμειναν, δήλωσε ότι σηκώνει κολοδάχτυλο στου κριτέ του και ανέβασε αυτή τη φωτογραφία με τη λεζάντα They see me rolling, they hate it. Θα πρέπει να ντρέπεσαι που δείχνει τόση μικρότητα απέναντι στο Μάρτιν Σκρέλι, καρκινοπαθή μελονοσία. Ο τύπο είναι τη ανθρωπότητα. Οπότε βούλωνε, βράσε ένα τίλιο, κάνε δυο βεντούν στην πλάτη και σταμάτα να ζηλεύει την επιτυχία. Ο τύπο δεν είναι κακό, απλά όταν πεθάνει θα διαλυθεί σε χίλιε κατσαρίδε και θα σκοπίσει το πάτωμα. Σιγά. Αυτό ήταν ακόμα ένα viral news, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ που μα παρακολουθήσατε. Καλό σα βράδυ.